Αντιδράσεις από τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Ιδωμένη. Χρήση χημικών από τις αρχές των Σκοπίων που δημιούργησαν πρόβλημα σε τουλάχιστον 200 πρόσφυγες. Τραυματίες ακόμη και παιδιά από σφαίρες καουτσούκ. Πώς έχει αυτή την ώρα η κατάσταση, απευθεία σύνδεση. Στον αέρα 120.000 νέοι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων. Επιστρέφει η επετηρίδα, καταργείται ο ΑΣΕΠ. Τρία σημαντικά έργα ολοκληρώθηκαν στο λιμάνι του Κατακόλου. Σήμερα παραδόθηκαν επισήμως στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου. Έπεσε η αυλαία της πρώτης κλαδικής έκθεσης Westia στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότεροι από 15.000 επισκέπτες γνώρισαν προϊόντα και υπηρεσίες. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 11 Απριλίου. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Πάμε να ξεκινήσουμε με το προσφυγικό. Πλήθος αντιδράσεων έφεραν τα χθεσινά επεισόδια στην Ιδωμένη μεταξύ των αστυνομικών της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και των προσφύγων. Σε δηλώσεις προέβησαν πολιτικά πρόσωπα της χώρας μας, ενώ και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των Σκοπίων αδιανόητη και απαράδεκτη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής κράτησε η ένταση στην Ιδωμένη, με τις Σκοπιανές αρχές να κάνουν εκτενή χρήση χημικών εναντίον των προσφύγων. Τουλάχιστον 200 πρόσφυγες αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ περισσότεροι από 30 είναι εκείνοι που φέρουν τραύματα από σφαίρες καουτσού. Οι αντιδράσεις για τα περιστατικά ήταν πολλές, ενώ το θέμα απασχόλησε το διεθνή τύπο. Ο Βρετανικός Guardian, η γαλλική εφημερίδα Mond αλλά και το γερμανικό Spiegel μετέφεραν την εικόνα μιας κατάστασης που έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Και στο εσωτερικό, οι σκηνές βία στην Ιδωμένη αντιμετωπίστηκαν επικριτικά. Για θέμα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, έκανε λόγο ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Η χθεσινή Δαρμένη, εάν δεν προσέξουμε, θα είναι οι αυριανοί τζιχαντιστές και αυτό δεν το θέλει κανένας μας. Λοιπόν, θέλει προσοχή σε αυτά τα πράγματα. Οι Σκοπιανοί χρησιμοποίησαν υπέρμετρη βία. Εμείς πιστεύω ότι κάνουμε πιο σωστές κινήσεις. Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Σε συνάντηση που είχε με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό Αντώνιο Κώστα, επεσήμανε ότι με τέτοιες πρακτικές η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν έχει θέση ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ούτε και στο ΝΑΤΟ. Χώρες γειτονικές οι οποίες φιλοδοξούν, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, χώρες που φιλοδοξούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, όταν συμπεριφέρονται απέναντι στους πρόσφυγες όπως συμπεριφέρθηκαν παραδείγματος χάρη χθες εδώ στην Ελλάδα, με συμπεριφορές αδιανόητες, απαράδεκτες για τον ανθρωπισμό, είναι βέβαιο ότι δεν έχουν θέση ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε βεβαίως από εκεί πέρα στο ΝΑΤΟ. Αυτό που μένει να δούμε είναι πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση εκεί τις επόμενες ημέρες, καθώς οι πρόσφυγες που βρίσκονται στην περιοχή πλέον ξεπερνούν τις 10.000. Να μείνουμε στο θέμα. Οι φόβοι να επαναληφθούν παρόμοια επεισόδια είναι υπαρκτοί. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην Ιδωμένη, αλλά και όσα εκτελήχθηκαν χθες. Ο συνάδελφος Βαγγέλης Αποστολίδης από το Μαχητή του Κυλκής είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Θεοδότση, από το Ακριτικό Κυλκής. Λοιπόν, είδαμε τις εικόνες απερίγραπτες πραγματικά με τη χρήση των χημικών και ακόμα και πλαστικές σφαίρες όπου έριξαν οι αστυνομικοί. Τώρα, πολλά ακούστηκαν, Βαγγέλη, σχετικά με την απουσία των ελληνικών αρχών. Δώσε μας λίγο τι εικόνα έχετε εσείς που πάτε καθημερινά στην Ιδωμένη και τα βλέπετε από κοντά. Βεβαίως. Στην Ιδωμένη η έννοια της παρουσίας του ελληνικού κράτους, του ελληνικού δημοσίου, είναι μόνο ο διάτης της αστυνομίας. Και μάλιστα οι αστυνομικές δυνάμεις θα έλεγα ότι περισσότερο έχουν έτσι ένα ρόλο παρατηρητή και να εμπεδώσουν και ένα θέμα ασφάλειας μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών και λιγότερο για να προχωρήσουν σε κάτι άλλο διαφορετικό. Κατά τα λοιπά, το ελληνικό κράτος απουσιάζει από την περιοχή της Ιδωμένης, όπου βέβαια οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί δεν είναι μόνο 10.000, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 15. Γενικότερα σε όλο το νομό Κυλκής είναι πάνω από 23.000. Αυτή τη στιγμή ο νομός Κυλκής έχει τη μεγαλύτερη πίεση πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί κλείνει τις Ιδωμένες. Υπάρχουν και άλλα σημεία, αρκετά μάλιστα, στα οποία υπάρχουν μετανάστες και πρόσφυγες, είτε ως κέντρα φιλοξενίας, είτε και ως καταβλισμούς, θα τους λέγαμε. Ναι, κάποιοι άτυποι καταβλισμοί που υπάρχουν σε διάφορα σημεία. Δεν υπάρχει λοιπόν το ελληνικό κράτος εκεί, μόνο δύο της αστυνομίας υπάρχει. Και δυστυχώς εκεί διρούν και μερικές έτσι περίεργες ΜΚΟ, θα μπορούσε να τις χαρακτηρίσει, ή μη πιστοποιημένες. Υπάρχουν και διάφοροι αυτοί που αποκαλούν αλληλέγγυοι για δημιουργιστές που μας έχουν έρθει
από χώρες της Ευρώπης. Τι σκοπό μπορεί να εξυπηρετούν? Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Βαγγέλη, τι σκοπό μπορεί να εξυπηρετούν αυτοί? Να δυναμώνουν την ελπίδα στους πρόσφυγες, ότι μέσα από διαδικασίες όπως αυτές παρακολουθήσατε και εσείς πριν από λίγο, μπορούν να περάσουν στην περιοχή του Σκοπίου και από εκεί βέβαια στον προορισμό τους, που είναι οι χώρες, οι πλούσιες χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι εφικτό υπό τις παρούσες συνθήκες. Οι Σκοπιανοί έχουν υψοσυμφράκτη, έχουν αστυνομία, όχι μόνο τη δική τους, και από άλλες χώρες της περιοχής του Βίζεγκραντ, από άλλες χώρες. Μάλιστα. Και δεν διστάζουν βεβαίως να χρησιμοποιήσουν βία, είτε αυτή είναι μέσα από πλαστικές σφαίρες, είτε μέσα από κροτίδες λάμψης κρότου, είτε και με χρήση δακρυγόνων, είτε ακόμη και με το νερό το οποίο ρίχνουν με πίεση και το οποίο τραυμάτισε και αρκετούς από τους πρόσφυγες και μετανάστες. Είδαμε και τις εικόνες. Βαγγέλη, θέλω να ρωτήσω, τι σκοπό μπορεί να εξυπηρετούν? Τι λέτε εσείς τώρα δηλαδή στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, αυτοί οι αλληλέγγυοι ή κάποιοι που ειδοποιούν τους πρόσφυγες να περάσουν? Ποιες είναι γιατί? Οι προθέσεις τους και ο στόχος τους? Ο στόχος είναι από τη στιγμή που θεωρούν αυτούς αλληλέγγυους ότι τους ενθαρρύνουν, ξέρετε, θα περάσετε. Ναι. Σήμερα θα ανοίξουν, αύριο θα ανοίξουν, άμα τους πιέσετε όλοι μαζί και ρίξετε το φράχτη ενδεχομένως να υποχωρήσουν αυτοί. Ναι. Αυτή είναι η λογική την οποία περιγράφουν. Μάλιστα. Και βέβαια όταν ένας άνθρωπος είναι απελπισμένος και είναι συνειδωμένοι περίπου ένα μήνα, γιατί έχει πάρα πολλούς που είναι πάρα από ένα μήνα, χιλιάδες θα έλεγα, αντιλαμβάνεσαι ότι βρίσκουν πρόσωρο έλαγος. Και έχουν περάσει όλο αυτό το χειμώνα με τόσες δυσκολίες. Πώς είναι σήμερα, πώς ήταν τα πράγματα? Από την άλλη, έχουμε και τις σοβαρές σεισμικοί που προσφέρουν σημαντικό έργο, αλλά που και αυτές, εάν δεν υπάρχει ο εκεί καταβλητισμός, δεν έχουν ρόλο ύπαρξης. Σωστά. Όπως αντιλαμβάνεστε. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα, Βαγγέλη? Ήταν πιο ήρεμα, Σήμερα ήταν σαφώς πιο ήρεμα τα πράγματα. Δεν θύμιζαν σε τίποτε τη χθεσινή ημέρα. Μάλιστα, σήμερα το πρωί έφτασε στην περιοχή του Σιδηρονικού Σταθμού των Ελλήνων και μια κλινάμαξα με 7 βαγόνια, με 8 βαγόνια. Το τελευταίο ήταν ένα ιατρείο. Βέβαια, αυτό δίνει και ένα αντιφατικό μήνυμα. Από τη μία, λέει ο Υπουργός ότι θέλει να κενώσει την ιδωμένη και δίνει και σχετικές, αν θέλει, διαβεβαιώσεις και στους τοπικούς εδώ παράγοντες, και στον Δήμαρχο και στον Περιφερειάρχη, αλλά και σε άλλους και στους βουλευτές. Και από την άλλη, φροντίζει με τον ένα άλλο τρόπο σήμερα, να Βαγγέλη, ενδυναμώνει την κατάσταση εκεί σε ό,τι αφορά την παραμονή. Σήμερα, αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας, ότι η αστυνομία έκανε ελέγχους σε όσα αυτοκίνητα πλησίαζαν και δηλαδή από σήμερα δραστηριοποιήθηκε περισσότερο, είναι το είδα αυτό? Η αλήθεια είναι ότι υπό την πίεση και της κοινής γνώμης εδώ της τοπικής, εχθές είχαμε και μια εκδήλωση την οποία οργάνωσε ένα αυτοαποκαλούμενο πατριωτικό κίνημα Ελλήνων με πολιτικές ρίζες, έτσι ακραίες, τα αρκετά ακροδεξιά. Ήταν προφανής. Εγώ παρευρέθηκα και στην εκδήλωση, την παρακολούθησα όλη, γιατί εν τέλει πήγαν εκεί και οι τρεις βουλευτές του νομού μας, αλλά και άλλοι παράγοντες εδώ τοπικοί. Και είχαμε και ένα επεισόδιο με τον κύριο Πασατή, δεν ξέρω κατά πόσον. Εντάξει, ήταν το είδαμε λίγο από εκεί. Προφυλακίστηκε πάρα πολύ έντονα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και λίγο έλειψε να υποστεί και βιοπραγίες. Εδώ λοιπόν υπό το βάρος της κοινής γνώμης και των πιέσεων που υπάρχει, γιατί και εδώ το κλίμα είναι κάπως περίεργο τώρα τελευταία, από την έννοια ότι βλέπουν ότι η κατάσταση έχει παγιωθεί, με πάνω από 23.000 έχουμε στον νομοθετή. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Κλείσανε και τους δρόμους, υπήρξε και ένα θέμα εδώ μετακινήσεων. Και γενικότερα υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν και άλλα στο μυαλό τους. Φαίνεται ότι και η αστυνομία προχωρά σε μια αλλαγή της πολιτικής που είχε μέχρι τώρα και τις φράσεις. Εντατικότερος ελέγχος. Ασκήθηκε και αυτήν κριτική ότι τηρεί μερολυτική στάση υπέρ των προσφύγων και μεταναστών εναντί των λίγων πολιτών. Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σου στο Δελτίο. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλή δύναμη. Να πούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μείνουμε στη θεματική ενότητα του προσφυγικού. Σημαντική βοήθεια απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας στους πρόσφυγες από τη Συρία που έχουν εγκατασταθεί στη Μυρσίνη, στην Ηλία. Οι δικηγόροι που συμμετέχουν στην επιτροπή που δημιουργήθηκε πρόσφατα για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών ήρθαν σε επαφή με πρόσφυγες, κατέγραψαν τις περιπτώσεις που ζητούν άσυλο ή με την κατάσταση και προσπαθούν να βοηθήσουν στα αιτήματά τους. Εκείνες οι περιπτώσεις των προσφύγων του LM Village της Μυρσίνης στην Ηλία που μπορούν να επανενωθούν με μέλη της οικογένειάς τους που βρίσκονται ήδη σε χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά τίθονται υπό εξέταση από νομικούς. Χθες μια νέα επίθεση αλληλεγγύης δέχτηκαν οι 340 Σύριοι πρόσφυγες που φιλοξενούνται στην Ηλία από δικηγόρους της Πάτρας και εθελοντές που μετέφεραν με φορτηγό ανθρωπιστική βοήθεια.
Μετά από 10 ημέρες παραμονή των προσφύγων στο παραθεριστικό κέντρο, ξεκινούν οι διαδικασίες εκείνες που θα τους φέρουν πιο κοντά στο στόχο τους. Γονείς που βρίσκονται μακριά από τα παιδιά τους, ζευγάρια που τα χώρισε ο πόλεμος και η προσφυγιά, περιπτώσεις που κρίνεται επιτακτική η διαδικασία επανένωσης είναι πολλές ανάμεσα στους πρόσφυγες της Μυρσίνης. Κάναμε αυτή τη δράση, μια και δημιουργήθηκε και στην περιοχή μας εδώ ανάλογο κέντρο φιλοξενίας, όπως κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό που στέλνουμε στα διάφορα μέρη στη Μακεδονία κλπ. Είναι μια διαδικασία την οποία θα συνεχίσουμε να την κάνουμε, μια και οι ανάγκες πάντα θα υπάρχουν. Και επίσης επειδή μπορεί ενδεχομένως να αυξηθούν στην περιοχή εδώ πέρα, ας πούμε, και τα κέντρα φιλοξενίας. Ήδη υπάρχει μία εκ των επιτροπών, η οποία είναι η επιτροπή που αναφέρεται στις σχέσεις γονέων και τέκνων, γυναικών και παιδιών γενικά και στην προστασία των δικαιωμάτων αυτών. Υπάρχει επιτροπή ασύλου και υπάρχει και επιτροπή η οποία επεξεργάζεται το νομικό καθεστώς, που έχει να κάνει με την επανένωση αυτών των ανθρώπων. Ήδη δηλαδή λειτουργεί αυτή η επιτροπή. Έχουμε συγκροτηθεί και κινούμαστε με ταχύτατους ρυθμούς. Ο καθένας φέρνει ό,τι μπορεί και ό,τι του περσεύει. Με τους άνθρωπους της αλληλεγγύης είχαμε στείλει το φορτηγό του Δήμου το πρωί και έχουμε φέρει ένα ολόκληρο φορτηγό με βοήθεια, ρούχα, τροφές και διάφορα είδη που είναι αναγκαία για την διαμονή, για τη φιλοξενία των πρόσφυγων εδώ στο LM. Το κλίμα χθες στο LM Village ήταν γιορτινό. Δεκάδες εθελοντές έφταναν είτε από την Ηλία είτε από την Αχαΐα, μεταφέροντας κάθε δυνατή προσφορά για τους πρόσφυγες. Πρώτα από όλους τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας, μαζί με τα μέλη της κίνησης υπεράσπισης δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών Πάτρας και του Δικτύου Δράσης Κοινωνικών Λειτουργών Πάτρας. Όμορφη πρωτοβουλία αυτή, πραγματικά. Θα αλλάξουμε θέμα. Το σημαντικότερο αγκάθι στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς είναι τα κόκκινα δάνεια. Οι δανειστές ζητούν προστασία μόνο για τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας ευπαθών οικοκυριών και για μικρό χρονικό διάστημα. Πάμε στο ρεπορτάζ. Η παρατεταμένη ύφεση τα χρόνια της κρίσης και αισθητή υποχώρηση των εισοδημάτων οικοκυριών και επιχειρήσεων κατέστησε τα κόκκινα δάνεια μάστιγα. Είναι χαρακτηριστικό πως στα τέλη του 2008 τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα ήταν μόλις το 3,12% του συνόλου και σήμερα διαμορφώνονται στο 53% του συνόλου. Όλοι αναμένουμε μία επιεική λύση, την οποία όμως δεν βλέπουμε. Ακούγεται πραγματικά ότι τα δάνεια θα πουληθούν και ακούγεται ότι μπορεί να μην υπάρξει και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ουέ και αλίμονο, αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό σημαίνει καταστροφή τόσο των πολιτών, αλλά και της οικονομίας μας και της ίδιας της υπόστασης του κράτους όταν βρίσκεται προ αυτής της αποφάσεως, δηλαδή ακόμα και η πρώτη κατοικία να μην προστατεύεται και οι οικογένειες να βγουν στον δρόμο. Οι εκπρόσωποι των δανειστών φέρεται να συζητούν μιας περιορισμένης έκτασης εξαίρεση από την πώληση των κόκκινων στεγαστικών δανειών σε φαντς και κάποιων που συνδέονται με την πρώτη κατοικία. Δέχονται να προστατευθούν από την πώληση κόκκινα στεγαστικά δάνεια οφειλετών που ανήκουν στους οικονομικά αδύναμους δανειολήπτες, με την προϋπόθεση πως ο χρόνος προστασίας των δανείων αυτών θα είναι μικρότερος από τα 3 έτη που ζητά η ελληνική πλευρά. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ τρομακτικό αυτό το να πωληθούν, παρότι επικρατεί η άποψη ότι αν πωληθούν θα είναι πιο επιεικής τα ξένα κεφάλαια, οι δανειστές με εμάς. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια πολιτική ουσιαστικά να περάσουν σε ξένα χέρια οι ιδιοκτησίες από τα χέρια των Ελλήνων ιδιοκτητών και να περάσουν σε μεγάλες εταιρείες, πράγμα που θα είναι πολύ εύκολο να συμβεί εάν πωληθούν τα κόκκινα δάνεια στα ξένα φαντς. Κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν πως εάν δεν περάσουν οι εξαιρέσεις που ζητάει η ελληνική πλευρά, κινδυνεύουν να πέσουν στα χέρια των φαντς συνολικά 250.000 ακίνητα. Αυτές είναι ανησυχίες για τα κόκκινα δάνεια. Να δούμε όμως πώς εξελίσσεται η διαπραγμάτευση. Πολλά φαίνεται να είναι τα αγκάθια μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών. Είπαμε τα κόκκινα δάνεια είναι σημαντικό κομμάτι. Έχουμε μάλλον σε εξέλιξη τη συνάντηση με τους εκπροσώπους. Για να δούμε. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι ο συνάδελφος μαζί μας, να μας δώσει λίγο τελευταία ενημέρωση. Ό,τι υπάρχει, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα και από μένα. Είναι κλεισμένοι μέσα. Mm-hmm. Συζητούν. Ήταν να γίνει συνάντηση στις 4 το απόγευμα. Μετά πήγε στις 6, είπαν 7, τελικά άρχισε 7.30. Έχουμε την ίδια ιστορία όπως είχαμε και χθες. Όπου πάλι τι έγινε χθες, είχαμε θρίλερ χθες. Εσπεσμένα κλήθηκε από ό,τι είδα ο κύριος Τουρνάρας. Ο κύριος Τουρνάρας, 2.30 ώρα τη νύχτα έφτασε στο Χίλτον.
ξεκίνησαν να συζητάνε σύμφωνα με τις πληροφορίες για τα κόκκινα δάνεια, γιατί γι' αυτό εκλήθη ο κύριος Τουρνάρας, λένε εκεί, ότι εκλήθη ακριβώς για τα κόκκινα δάνεια, λόγω της τωρινής του ιδιότητας. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι λένε ότι εκλήθη εκεί για να δώσει τα φώτα του, γιατί έχει ξαναυπάρξει σε άπειρες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές και έχει μια εμπειρία. Το βασικό είναι βέβαια ότι ήταν εκεί για τα κόκκινα δάνεια, όπου η συζήτηση κράτησε μέχρι τις 6 το πρωί. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μπλοκές σε διάφορα θέματα. Δείχνουν απόφαση να τελειώσουν πάντως. Δεν ξέρω αν συμφωνήσει. Υπάρχει έτσι μια αποφασιστικότητα να κλείσει, καλός ή κακός, όπως και αν έχει δηλαδή η διαπραγμάτευση. Αυτό κοίτα, πρέπει να κλείσει έτσι και αλλιώς μέχρι τις 22 Απριλίου. Ναι. Βέβαια, αυτό το έχουμε ξανακούσει. Βέβαια. Να θυμίσω εδώ ότι αυτή η διαπραγμάτευση έπρεπε να έχει κλείσει, αν όχι το Σεπτέμβρη, που εντάξει, έπρεπε να έχει κλείσει το Δεκέμβρη και είμαστε στον Απρίλιο. Αυτό μόνο κακό έχει κάνει στις διαπραγματεύσεις, στην διαπραγματευτική δυνότητα, ας πούμε, στα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί η Ελλάδα απέναντι στους δανειστές. Γιατί βλέπουμε ότι ξεκίνησε η κυβέρνηση με κόκκινες γραμμές, οι οποίες σχεδόν δεν υπάρχουν πλέον. Δηλαδή, το μόνο που συζητείτε τώρα είναι αν θα υπάρχουν για τα κόκκινα δάνεια. Το ζήτημα είναι ότι δέχεται η Τρόικα να μην υπάρξει, αν και θέλει πλήρη απελευθέρωση, να υπάρξουν κάποια μέρημνα για τις ευπαθείς ομάδες για 12 με 18 μήνες. Το αφορολόγητο λέει η κυβέρνηση ότι παλεύεται για τις 9.000 ευρώ. 900, να το δούμε. Και είναι και επικουρικές. Από εκεί που δεν υπήρχε θέμα ο κύριος Κατρούγκαλος πριν 1,5 μήνα, διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει θέμα μειώσεις των συντάξεων, ούτε των επικουρικών ούτε των εθνικών. Ξαφνικά βλέπουμε ότι είναι σχεδόν δεδομένες οι μειώσεις στις επικουρικές, για να δούμε τι θα γίνει και στις εθνικές. Βλέπεις, Αντρέα, να υπάρχει κάποια κόντρα Ευρωπαίων δουνουτού ή κόντρα μέσα σε εισαγωγικά, γιατί προς τα έξω βγάζουν ένα πρόσωπο ότι είναι σε κοινή γραμμή. Παίζει κάτι εκεί, θεωρείς? Υπάρχει κόντρα. Είναι, ας πούμε, υποτιθέμενη κόντρα τώρα, ας πούμε, για τις επικουρικές. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητά περικοπή 700 εκατομμυρίων. 500 ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση, 350 λέει η Ελλάδα. Ναι. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει το ζήτημα του χρέους, το οποίο και εκεί προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση, η δική μας η κυβέρνηση. Δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να κάνει κάτι. Υπάρχει μία συνεχής αναφορά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το να εξεταστεί το χρέος και έχουμε ένα Σόιμπλε πριν από λίγη ώρα, ο οποίος πάλι έδωσε ένα τέλος, λέει ξεχάστε το χρέος, και μάλιστα λέει ότι βλέπει να υπάρχει λύση μέσα στις επόμενες εβδομάδες στο θέμα των διαπραγματεύσεων. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε και μία Λαγκάρντ, η οποία στρέφει τα πειρά της κατά της κυβέρνησης και κατά της χώρας γενικότερα και των προηγούμενων κυβερνήσεων, λέγοντας ότι η Ελλάδα σέρνεται διαρκώς και περιμένει να διευθετηθούν όλα από μόνα τους. Απάντησε ο Πρωθυπουργός. Μια σκληρή απάντηση. Για λάθος πολιτικές που εφαρμόστηκαν και να σοβαρευτούμε. Απλά να θυμίσω ότι αυτό που είπα πριν, έπρεπε να έχει κλείσει από το Δεκέμβρη και είμαστε στον Απρίλιο. Και το μόνο που γίνεται είναι να βλέπουμε τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης να ξεθοριάζουν και εκπτώσεις σε όσα έχουν αναγγελθεί από το Σεπτέμβριο, το Δεκέμβριο και όσα αναγγέλλονται διαρκώς. Αλλαγές. Το θέμα είναι να κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Αυτό λένε και πολλοί αναλυτές. Ότι όσο καθυστερεί να κλείσει η αξιολόγηση, τόσο αυτό λειτουργεί εις βάρος της χώρας. Άνισε. Βλέπεις να έχουμε θρίλερ ολονύχτιο και απόψε, Αντρέα, μάλλον. Εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Απλά ότι οι διαφωνίες, όπως είπες και εσύ, που προσδιορίζονται περίπου και τι συζητιέται. Δεν έχει βγει προς τα έξω. Και χθες που δεν το περιμέναμε, ξημερώθηκαν. Πήγαν της ελληνικής αποστολής στις 7 το πρωί από το ξενοδοχείο. Ναι. Σήμερα που περιμένουμε να υπάρχει, γιατί και οι δύο πλευρές φαίνονται ότι έχουν διάθεση να συζητήσουν, αλλά τα αγκάθια είναι πολλά και είναι μεγάλα, δεν έχει δοθεί λύση σχεδόν σε τίποτα από τα μεγάλα αγκάθια, έτσι, δηλαδή το αφορολόγητο, τα κόκκινα δάνεια, τις επικουρικές, το ασφαλιστικό, αυτά τα βασικά. Δεν φαίνεται να έχει υπάρξει, εκτός από τις επικουρικές, που κάποιες πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει δεχθεί κάποιες μειώσεις στις επικουρικές. Μάλιστα. Δηλαδή τα 350 εκατομμύρια είναι προφανώς μειώσεις. Ναι. Δεν μπορούν να εξοικονομηθούν από πουθενά άλλου. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ναι, μάλλον πάμε πάλι για ολονύκτιο. Λοιπόν, να είσαι καλά, Αντρέα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και τη βοήθεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
Να αλλάξουμε θέμα. Στον αέρα μένουν 120.000 νέοι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων, καθώς, σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Φίλη, επιστρέφει η επετηρίδα και καταργείται ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σε ανεργία και μετανάστευση αναγκάζει το Υπουργείο Παιδείας περίπου 120.000 νέους πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων, παρότι οι ίδιοι έχουν μεριμνήσει, να εφοδιαστούν με τίτλους και εξειδικεύσεις και να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. Το ελληνικό σχολείο δεν έχει θέση για αυτούς, καθώς ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Φίλης δρομολογεί προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν για το ερχόμενο σχολικό έτος 2016-2017 να γίνουν χωρίς διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Θα μετρήσουν μόνο υπηρεσία αναπληρωτή και κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή επιστρέφει από το παράθυρο η επετηρίδα και εν κρυπτό καταργεί το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ο κύριος Φίλης, το σχέδιο το οποίο κατέθεσε, η ΟΛΜΕ το κρίνει επιεικώς απαράδεκτο. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του τους πραγματικούς εκπαιδευτικούς, όλους αυτούς που δουλεύουν στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση στις εσκάτιες της Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε για προϋπηρεσίες 14 και 15 χρόνων και επαναλαμβάνω, αυτές τις προϋπηρεσίες δεν τις λαμβάνει καθόλου υπόψη του. Πράγμα που σημαίνει πρακτικά ότι τους παραπέμπει, τους τοποθετεί στον κάλαθο της αδιοριστίας. Στους πίνακες των διορισμών θα έχουν θέση εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προσελήφθησαν ως αναπληρωτές για πρώτη φορά έως και το 2009 και έκτοτε προσλαμβάνονται κάθε έτος ως αναπληρωτές, προσθέτοντας μόρια προϋπηρεσίας. Συν της άλλης, ο Υπουργός Παιδείας θα έλεγα ότι κάνει και αλχημίες. Από τη μία δηλώνει ότι θέλει να σεβαστεί τη γνωστή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, από την άλλη όμως, με τον τρόπο με τον οποίο μας προτείνει, μοριοδοτεί δύο συνεχόμενους ΑΣΕΠ, πράγμα για το οποίο, κατά την άποψη της Ομοσπονδίας, είναι αντισυνταγματικό. Ο Υπουργός Παιδείας έχει ζητήσει από τους θεσμούς 20.000 διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών μέσα στην επόμενη τριετία, αρχής γενομένης από 10.000 διορισμούς που με βάση το Υπουργείο πρέπει να γίνουν το σχολικό έτος 2016-2017. Ωστόσο, η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς γίνεται από τον ίδιο τον κύριο Φίλη, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει δοθεί το πράσινο φως για μόνιμους διορισμούς. Το ζήτημα της δόμησης στα 10 στρέμματα από τα 20 που προβλέπει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και οι γενικότεροι περιορισμοί στη χρήση γης στον Κυπαρισιακό, αλλά και το θέμα των σκουπιδιών στην Πελοπόννησο, απασχόλησε τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Τσιρόνη, που βρίσκεται στην Καλαμάτα. Οι επαφές του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος ξεκίνησαν το πρωί στις 11 στο Δημαρχείο. Υπήρξε και συνεργασία με τον κύριο Νίκα, τον Δήμαρχο. Ακολούθησε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, τον κύριο Καφαντάρη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη δηλώση του κύριου Τσιρόνη. Εκεί θα γίνει ένα κόσμημα, ένας παγκόσμιος πόλος έλξης, μια περιοχή που θα μπορεί να έχει και την οικονομία που της αξίζει και η οποία θα αποτελέσει και για τις άλλες περιοχές της Ελλάδας υπόδειγμα μιας αειφορικής ανάπτυξης. Από εκεί και πέρα, το θέμα των σκουπιδιών που δεν το συζητάμε πρώτη φορά, ξέρουμε ότι πολύ σύντομα φέραμε το καινούργιο Εθνικό Σχέδιο Διεχείρισης Απορριμμάτων, το οποίο μετατρέπει τα απορρίμματα από πρόβλημα σε ευκαιρία, μια ευκαιρία να κερδίσει επιτέλους και η Ελλάδα από την κυκλική οικονομία ένα σημαντικό κύκλο εργασιών και 16.000 από ό,τι υπολογίζουμε νέες θέσεις εργασίες με 2 δισεκατομμύρια τζίρο. Και φυσικά αυτό το πρόβλημα θα λυθεί πάντα με τη συνένεση και φυσικά με τη δική μας συνεισφορά, με τη συνένεση των Δήμων. Για το θέμα των πολεοδομικών έχουμε μια γόνιμη συνεργασία. Πιστεύω και με τη συνδρομή των δικών σας των υπηρεσιών θα επισπευστούν όλα τα σχέδια και τα γενικά πολεοδομικά και τα ρημοτομικά, ώστε να μπορέσει επιτέλους η Ελλάδα να ξεφύγει από αυτή την υπανάπτυξη από τις καθυστερήσεις. Δείτε σε λίγο. Τρία σημαντικά έργα ολοκληρώθηκαν στο λιμάνι του Κατακόλου. Σήμερα παραδόθηκαν επισήμως στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου.
30 λεπτά μετά τις 9 παρακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Τρία σημαντικά έργα ολοκληρώθηκαν στο λιμάνι του Κατακόλου, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ, 12 και κάτι. Είχαν αποτελέσει στρατηγική προτεραιότητα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ολοκληρώθηκαν και σήμερα πραγματοποιήθηκε η διοικητική παράδοσή τους στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Πύργου. Ένα σημαντικό έργο το οποίο αποτέλεσε στρατηγική προτεραιότητα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ολοκληρώθηκε και σήμερα το μεσημέρι έγινε η διοικητική παράδοσή του στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα. Πρόκειται για την εκτέλεση συμπληρωματικών έργων στο λιμένα Κατακόλου, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2007-2013 και περιέλαμβανε τρία υποέργα. Την επέκταση του παραλιακού κρυπηδώματος έμπρος των καταστημάτων, την επέκταση του προσύνεμου μόλου και συμπληρωματικές εργασίες στο κεντρικό προβλήτα με κατασκευή νέας νησίδας παραβολής και μεταλλικής πεζογέφυρας. Μια σύγχρονη ειδική λιμενική υποδομή παραδίδεται στην τοπική κοινωνία, στους ηλίους πολίτες, στους πολίτες της περιφέρειας, στους Έλληνες πολίτες. Μια σύγχρονη υποδομή που θα βελτιώσει όλη την εικόνα του Κατακόλου. Για μας, για την περιφέρεια, το Κατάκολο είναι αναπτυξιακός πόλος με ιδιαίτερη σημασία. Τουρισμός, κρουαζέρα, τοπική οικονομία. Είναι έργα που αξίζει να γίνουν σε ένα τουριστικό λιμάνι το οποίο αποτελεί το δημοσφιλέστερο τουριστικό προορισμό. Αυτό είναι ο στόχος της διοίκησής μας και εγώ αυτό που δεσμεύομαι σε όλους σας και στον Δήμαρχο που μας τίμησε με τη, και εμένα προσωπικά με τη θέση του Προέδρου και στον κύριο Κατσιφάρα ο οποίος και στο δεύτερο έργο είναι ένα έργο το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια. Δεσμεύομαι ότι τα καλύτερα έρχονται για όλους μας και για το συμφέρον πάνω απ' όλα του τόπου μας. Το Κατάκολο που ανήκει στον πύργο πρέπει θέλει μια γέφυρα. Και τη γέφυρα αυτή, σας είπα κάτι δύο, αλλά θα, με συσκέψεις που θα κάνουμε και αφού εξασφάλιστα το ενδιαφέρον σας, θα σας ενοχλήσω με τη δική σας άδεια πολλές φορές για να κάνουμε τη σύζευξη του Κατακόλου με τον πύργο, διότι 50.000 άνθρωποι περιμένουν πλέον να βρουν ένα καλύτερο τρόπο ζωής, μια και από το 1993 ο οικονομικός ιστός της πόλης έχει βάναυσα διαταραχθεί και αν δεν βάλετε το χέρι σας δεν πρόκειται να επανέλθει. Όταν δουλεύουμε ως ομάδα, όταν υπάρχουν συνέργειες, υπάρχουν συνεργασίες, τα αποτελέσματα πάντα είναι θετικά. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Θυμάμαι ότι το 2011 όταν το συζητήσαμε αυτό στον πύργο στην εκτελεστική προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε την επικαιροποίηση μελέτης, η τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας είχε επιφυλάξει. Προσπάθησα τότε και να τονώσω και να ενθαρρύνω τον φίλο μου, τον διευθυντή, τον κύριο Χαλογερόπλο, ότι το έργο αυτό είναι εφικτό να τελειώσει μέσα στους χρόνους. Επόμενος στόχος για το Κατάκολο είναι δύο ακόμα μεγάλα έργα. Το ένα αφορά στο λιμάνι και πρόκειται για την ανάπλαση της Χερσαίας Ζώνης και το άλλο τη διασύνδεση με την Εθνική Οδό Πατρών Πύργου με παράκαμψη του Αγίου Ιωάννη. Κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι συμβολεογράφοι, καθώς αποφάσισαν να συνεχίσουν την πανελλαδική αποχή έως και τις 13 Απριλίου. Την ίδια μέρα, λόγω της αποχής, δεν θα διενεργηθούν οι προγραμματισμένοι πληστηριασμοί. Τη συνέχιση της πανελλαδικής αποχής των συμβολιογράφων από τα καθήκοντά τους αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος σε ένδειξη διαφωνίας για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Έχουμε 12 και 13, κυρίως δηλαδή για τους πληστηριασμούς, γιατί αυτό μας νοιάζει πιο πολύ. Και η αποχή μας είναι, δεν είναι ακριβώς όπως των δικηγόρων, γιατί μας κάθε φορά παίρνει απόφαση η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία είναι η πρόεδρη όλων των συμβολογραφικών συλλόγων της χώρας και είναι εξουδετερωμένη κάθε συντονιστική από τις γενικές συνελεύσεις. Παράλληλα, λόγω της αποχής, δεν θα διενεργηθούν και οι προγραμματισμένοι για την Τετάρτη 13 Απριλίου πληστηριασμοί. Το βασικό είναι το ασφαλιστικό, το οποίο δεν είναι βιώσιμο. Ήδη εμάς το ταμείο μας το ΤΑΣ και κατ' επέκταση το Ταμείο Νομικών, σε λίγο δεν θα έχει ούτε συντάξεις να πληρώνει, ούτε ΦΑΠΕΚ, ούτε τίποτα. Και δηλαδή πάνε η δική μας η αποχή πάει σπαστά κάθε φορά με την απόφαση της συντονιστικής, αλλά κυρίως για τις Τετάρτες που είναι το θέμα των πληστηριασμών.
Τέλος, συνεχίζεται και η πανελλαδική αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους έως και την Παρασκευή 15 Απριλίου μετά από απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ενώ την 5η 14 Απριλίου θα συγκληθεί η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων για να εκτιμήσει την κατάσταση και τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό. Με την παρουσία του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη έπεσε η αυλαία της πρώτης κλαδικής έκθεσης στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότεροι από 15.000 επισκέπτες γνώρισαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 150 και πλέον εκθετών στους χώρους του Παμπελοπονησιακού Σταδίου. Αφήνοντας όχι μόνο τις καλύτερες των εντυπώσεων, αλλά και μια σημαντική παρακαταθήκη για του χρόνου, έπεσε η αυλαία για την πρώτη κλαδική έκθεση Westia 2016 στο Παμπελοπονησιακό Σταδίο της Πάτρας, η οποία άνοιξε το Σάββατο τις πύλες της με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του χώρου από Δυτική Ελλάδα και τα Νότια Ιόνια νησιά και με την οργανωτική υποστήριξη και αιγίδα φορέων της αυτοδιοίκησης, επιμελητηρίων και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων. Σήμερα στην έκθεση βρέθηκε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο οποίος ολοκλήρωσε μόλις χθες την πεζή διαμαρτυρία του από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα για την ανεργία. Οι συμμετέχοντες είναι ικανοποιημένοι, οι οργανωτές επίσης είναι ικανοποιημένοι. Ο Δήμος Πατρέων φρόντισε να βοηθήσει την διοργάνωση και πιστεύουμε ότι έκανε σημαντικά πράγματα για να μπορεί να στηθεί όλο αυτό, διότι το Παμπελοπονησιακό δεν ήταν αυτό που είναι και αυτά που βλέπετε δεν γίνονται με πληκτρολόγιο, γίνονται με πολύ, μα πάρα πολύ εργασία. Και αυτό φέρνει αποτελέσματα και για τη διοργάνωση εκθέσεων, εκτός από το ότι χιλιάδες πλέον έρχονται και αθλούνται σε αυτόν τον χώρο. Είναι ένας θεσμός για την Πάτρα, είναι ένας θεσμός για τη Δυτική Ελλάδα. Οι εκθέτες μηδενός εξαιρουμένου είναι ενθουσιασμένοι από αυτό που έγινε και θεωρούμε ότι θα υπάρξει μια μικρή τουλάχιστον ανάπτυξη στα επόμενα χρονικό διαστήματα από τις συμφωνίες οι οποίες κλειστήκαν, διότι γνωρίσαμε προϊόντα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας και δεν ξέραμε ποιος τα έχει ή ξέραμε ποιος είναι και δεν ξέραμε τι προϊόν έχει. Στη Westia 2016 έκλεψε τις εντυπώσεις και το καλέσθητο περίπτερο του Ιόνιαν, το οποίο επισκέφθηκαν χιλιάδες πολίτες που είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν από κοντά με τα στελέχη του τηλεοπτικού σταθμού, που στάθηκε στο πλευρό των διοργανωτών ως χορηγός επικοινωνίας, αλλά και παρουσιάζοντας όλες τις ημέρες της έκθεσης τα όσα λάμβαναν χώρα στο Παμπελοπονησιακό Στάδιο. Στο Παμπελοπονησιακό λοιπόν και το Ιόνιαν. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας, να τον καλησπερίσω. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αδυνατισμένο τον είδα λίγο το Δήμαρχο, μάλλον από την πορεία, ε. Αδυνατισμένος μένω, αλλά από την άλλη δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, καθώς είδαμε ότι ο κύριος Πελετίδης δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε τις υποχρεώσεις του εντός ή εκτός εισαγωγικών και έτσι σήμερα επισκέφθηκε την Westia προκειμένου να δει από κοντά την έκθεση αυτή. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο Δήμος είχε ενεργό συμμετοχή με την παραχώρηση του Παμπελοπονησιακού Σταδίου και δεδομένου ότι ο κύριος Πελετίδης δεν μπορούσε να την επισκεφθεί το Σαββατοκύριακο, επέλεξε σήμερα, παρά την όποια κούραση σίγουρα θα μπορούσε να έχει, να βρεθεί στην Westia 2016, είδαμε έστω και στο κλεισμό της. Είδαμε και την επιτυχημένη πορεία από την Πάτρα προς την Αθήνα, είδαμε και χθες το Δελτίο και σήμερα στη Χαμηλή, πήγαν όλα καλά, από ότι ήταν ένα ηχηρό μήνυμα. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Westia. Το Ιόνιαν είχε το δικό του χώρο, έτσι. Πολύ ευχαριστημένοι από ό,τι είδα οι άνθρωποι στις δηλώσεις. Ιδίως την Κυριακή, Τάσο, επικράτησε το αδιαχώρητο στην έκθεση. Υπολογίζουν οι διοργανωτές ότι ο στόχος των 15.000 επισκεπτών επιτεύχθη και με το παραπάνω ίσως, οι οποίοι έσπευσαν στο Παμπελοπονησιακό Στάδιο το τριήμερο αυτό, προκειμένου να δουν από κοντά τις 151 επιχειρήσεις που είχαν στήσει περίπτερα στην έκθεση στα 7.000 τετραγωνικά μέτρα του εκθεσιακού χώρου. Ανάμεσα σε αυτά, βέβαια, ήταν και το περίπτερο του Ιόνιαν, το οποίο μονοπόλησε έτσι το ενδιαφέρον, δεδομένου ότι ήταν αρκετός ο κόσμος ο οποίος ήρθε προκειμένου να συνομιλήσει μαζί μας με τους ανθρώπους του καναλιού, να ενημερωθεί για το πρόγραμμα, να μας γνωρίσει και από κοντά. Πραγματικά ήταν μια πολύ ζεστή και όμορφη έτσι συνάντηση με πολλούς πατρινούς και όχι μόνο που βρέθηκαν στην Westia. Δεν ήταν λίγοι άλλωστε και οι επιχειρηματίες οι οποίοι βρέθηκαν στο περίπτερο του
Ιόνιαν για να μάθουν για τις περαιτέρω κινήσεις του τηλεοπτικού μας σταθμού. Πάντως γενικότερα φαίνεται ότι ο Σύλλογος Κατασκευάτων Εστίασης και Αναψυχής Αχαΐας έκανε ένα πολύ επιτυχημένο ξεκίνημα κερδίζοντας το στοίχημα, και νομίζω ότι με βάση τα όσα είδαμε αυτό το τριήμερο είναι δεδομένη η επανάληψη της συγκεκριμένης έκθεσης και το 2017. Αυτός ήταν ο στόχος. Μην ξεχνάμε ότι και σήμερα η μέρα δεν ήταν νεκρή. Είδαμε νωρίτερα και τον κύριο Πελετίδη, ο οποίος επισκέφθηκε την Γουέστια, και έτσι κι αλλιώς οι επισκέπτες και σήμερα είχαν να δουν πολλές και πλούσιες εκδηλώσεις. Ήταν η Λέσχη Αρχιμαγείρων για ακόμα μία φορά, όπου σήμερα το πρωί παρουσίασε εκ νέου το ελληνικό προϊόν, το ελληνικό πρωινό, με προϊόντα μάλιστα της Δυτικής Ελλάδος, όπου είχε πρωινό υψηλής ενεργειακής αξίας, είχε ειδικές διατροφικές κατηγορίες, ενώ οι σεφ έδωσαν βάση στα τοπικά προϊόντα, με έφαση βέβαια τα γαλακτοκομικά, τα φρούτα και το μέλι της περιοχής. Ιδιαίτερα σημαντική νομίζω ήταν και η παρουσίαση του παιδικού πρωινού, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους τους γονείς. Επίσης υπήρχε παρουσίαση νέου στισήματος σε μπουφέ και οργάνωση στην κουζίνα για το πρωινό, ενώ υπήρχε το μεσημέρι και μία ακόμα εκδήλωση με το ελληνικό κοκτέιλ, όπου στόχος της ημερίδας ήταν η τεχνική κατάρτιση των συμμετεχόντων για τη δημιουργία κοκτέιλ με τη χρήση προϊόντων της ελληνικής γης. Και η κατανάλωση του αλκοόλ θα είναι υποχρέωση του μπάρμαν, λέει, από τον πελάτη. Θέλει προσοχή αυτό. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Βλέπουμε και τα πλάνα από την Γουέστια και είδαμε και το ελληνικό πρωινό, αλλά και τα κοκτέιλ και όλα όσα μας μετέφερες, και πολλά κρασιά από ό,τι είδαμε. Να είσαι καλά, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ. Να πούμε τώρα, μένοντας στη Γουέστια, η υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ από τον πελάτη είναι υποχρέωση του μπάρμαν που το σερβίρει. Αυτό τονίστηκε σε ημερίδα από την Ένωση Μπάρμαν που έγινε στην Πάτρα, στο περιθώριο της οποίας παρουσιάστηκαν και μοναδικά κοκτέιλ με βάση ελληνικά ποτά. Οι δυνατότητες των ελληνικών ποτών και το πώς από αυτά μπορούν να παρασκευαστούν εκπληκτικά κοκτέιλ ήταν το αντικείμενο ημερίδας που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Μπάρμεν στο πλαίσιο της έκθεσης Westia 2016. Παράλληλα, τα μέλη της Ένωσης αναφέρθηκαν και στους κινδύνους που κρύβει το αλκοόλ και το πώς οι επαγγελματίες του είδους μπορούν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους υπεύθυνα. Ο σκοπός και η δημιουργία και η σύσταση της Ένωσης Μπάρμεν δημιούργησε γι' αυτό το λόγο. Η κοινωνική ευθύνη του μπαρτέντερ. Το πρώτο κεφάλαιο που κάνουμε στο σεμινάριό μας, το εισαγωγικό για και νέους μπαρτέντερ, είναι τι είναι αλκοόλ. Είναι το πρώτο πράγμα που τους λέμε. Δηλαδή, χειριζόμαστε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο στην ουσία προϊόν, αλλά ένα προϊόν το οποίο, αν χειριστεί όπως πρέπει, είναι πάντα ευεργετικό. Γιατί λέμε αυτό που έλεγε ένα μύθος του Διόνυσου: πίνεις λίγο σε σαμπουλάκι, πίνεις πιο πολύ σε σαν, και μετά πίνεις πολύ σε γάιδερο. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε και να πούμε και τεχνικές παραναφορά στην ανάμειξη των αλκοόλουχων ποτών. Τα μέλη της Ένωσης παρουσίασαν και το πώς μπορούν ελληνικά ποτά όπως το τσίπουρο και το ούζο να αποτελέσουν τη βάση για την παρασκευή κοκτέιλ, τα οποία δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν από κοκτέιλ που φτιάχνονται με ποτά εισαγωγής. Η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό κοκτέιλ είναι μια παγκόσμια τάση και τα ελληνικά ποστάγματα κάνουν μια σπουδαία δουλειά στο εξωτερικό. Η Ελλάδα είναι ένας τόπος και ένας χώρος ο οποίος έχει γύρω στις 7.500 είδη και προϊόντα για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τόσο στην κουζίνα όσο και στο μπαρ, και για μας είναι μια μεγάλη ευκαιρία, τιμή και ευτυχία να μπορέσουμε σήμερα να δείξουμε στον κόσμο τι μπορεί να κάνει προϊόντα της διπλανής πόρτας. Το ελληνικό κοκτέιλ δεν είναι κάτι απλό, είναι πολυσύνθετο. Μιλάμε για μεσογειακή διατροφή, μιλάμε για μεσογειακή πρώτη ύλη, μιλάμε για προϊόντα αρίστης ποιότητας, που σημαίνει ότι εμείς σαν Έλληνες τα έχουμε στο DNA μας από παιδιά. Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε και σεμινάριο Masterclass με τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. 45 νέοι απόφοιτοι από το Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος στο ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων παρέλαβαν τα πτυχία τους το πρωί σήμερα και έδωσαν τον όρκο τους. Μια καινούρια σελίδα στη ζωή τους ανοίγει, η πρώτη της ενήλικης ζωής τους ουσιαστικά, που εγκαινιάστηκε μέσα από μια σεμινή τελετή. 45 νέοι απόφοιτοι από το Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων παρέλαβαν τα πτυχία τους το πρωί της Δευτέρας και έδωσαν τον όρκο τους. Μια καινούρια σελίδα στη ζωή τους ανοίγει, η πρώτη της ενήλικης ζωής τους, που εγκαινιάστηκε μέσα από μια σεμνή τελετή. Την εθνική ανεξαρτησία, την ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Την εθνική ανεξαρτησία, την ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Σεβόμενος πάντα το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Σεβόμενος πάντα το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Την τελετή
αίτια αποφύτισης παρακολούθησαν οι τοπικές πολιτιακές και εκκλησιαστικές αρχές του τόπου, που έστειλαν στους νεαρούς αποφύτους τις καλύτερες ευχές τους για λαμπρή σταδιοδρομία σε εποχές δύσκολες μεν, αλλά που αποτελούν παράλληλα πρόκληση για κάθε νέο επιστήμονα. Η σημερινή εορταστική ημέρα της αποφύτισης των πτυχιούχων μας είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους μας, για τους πτυχιούχους, για εμάς τους καθηγητές, καθώς βέβαια και για τους γονείς τους. Θα θέλαμε να τους συγχαρούμε από βάθους καρδιάς για τις μέχρι σήμερα επιτυχίες τους και να τους ευχηθούμε μια ευτυχισμένη προσωπική ζωή μαζί με την καλύτερη δυνατή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι 45 απόφοιτοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών στις κατευθύνσεις τεχνολόγων περιβάλλοντος και συντήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς και, όπως τόνισαν οι καθηγητές τους, διαθέτουν πλέον όλα τα εφόδια στη ζωή τους για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή για να μπουν δυναμικά στον επαγγελματικό στίβο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε την κοινωνία πρώτα και σαν τα υπόλοιπα. Το ταξίδι θα σας δώσει πολλές πραγμάτιες. Συνεχίστε το. Οι ευχές της Εκκλησίας θα είναι πάντοτε μαζί σας για την πρόοδό σας, για την καταξίωσή σας και εν συνεχεία για την αναμενόμενη προσφορά σας στην κοινωνία. Το ΤΕΙΟ Νέων Ίσων είναι ένα μικρό αλλά εξαιρετικά δραστήριο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που κατάφερε στα 13 χρόνια της λειτουργίας του να συνεισφέρει πολλά στο χώρο της έρευνας, να εμφανίσει εξαίρετες επιδόσεις στην εξωτερική αξιολόγηση και να παρέχει στους αποφύτους τους στέρεες ακαδημαϊκές και επιστημονικές βάσεις και τα εχέγγυα για το μέλλον, παρά την αβεβαιότητα στη χώρα μας. Καλή σταδιοδρομία στα παιδιά. Να μείνουμε στην ευρύτερη θεματική ενότητα της παιδείας. Προτάσεις για την αναβάθμιση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ήταν ένα από τα βασικά θέματα της ημερίδας που πραγματοποίησαν μέλη της ΟΛΜΕ. Στις εργασίες της ημερίδας συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από το σχολείο, από σχολεία μάλλον της περιφέρειας και μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Η μερίδα με θέμα την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση πραγματοποίησαν τα μέλη της ΟΛΜΕ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας. Η μερίδα αφορά την τεχνική εκπαίδευση, την αναβάθμισή της, γιατί οι τελευταίες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας οδηγούν σε υποβάθμιση και κλείσιμο τομέων στα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια, την κατάργηση των σχολών, την κατάργηση ειδικοτήτων που δεν δίνει επαγγελματικά δικαιώματα και διέξοδο σε πάρα πολλούς μαθητές και σε χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Βασικά θέματα της ημερίδας ήταν τα ζητήματα δομής, περιεχομένου σπουδών, εργαστηριακής υποδομής και λειτουργίας της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σήμερα, οι παρεμβάσεις και θέσεις της ΟΛΜΕ για την τεχνική εκπαίδευση, καθώς και προτάσεις αναβάθμισης της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Θέλουμε την ενίσχυση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στην προοπτική ενός ενιαίου 12χρονου σχολείου που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις ειδικότητες και όλη τη γνώση σε αυτό το ενιαίο σχολείο. Μέχρι τότε όμως θέλουμε την ενίσχυση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία βλήθηκε ιδιαίτερα σκληρά τα τελευταία χρόνια και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ακόμα και απολύσεις και διαθεσιμότητες εκπαιδευτικών της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Θέλουμε μια σύγχρονη τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και θέλουμε μια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση που θα παρέχει και γενική μόρφωση αλλά και εξειδίκευση, πράγμα το οποίο είναι πολύ κρίσιμο για τις σύγχρονες ανάγκες της χώρας μας. Στην ημερίδα συμμετείχαν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ΕΛΜΕ, καθώς και αιρετοί των περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων, καθώς και καθηγητές από τα ΕΠΑΛ της Περιφέρειας και των Ιωνίων Νήσων. Πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Η επέμβαση της αστυνομίας χρειάστηκε για να ηρεμήσει ο ιδιοκτήτης μηχανημάτων έργου στον πύργο σήμερα το πρωί, όταν είδε τους δικαστικούς επιμελητές να του χτυπούν την πόρτα για να προχωρήσουν σε κατάσχεση δύο από τα φορτηγά του. Όπως δηλώνει ο ίδιος, έχει αποπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής, όμως λόγω της πτώσης των εργασιών δεν έχει καταφέρει να την εξοφλήσει. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Στην Ελλάδα της κρίσης, οι περιπτώσεις που πολίτες βλέπουν ό,τι δημιούργησαν με κόπο να χάνεται λόγω χρεών αυξάνονται ραγδαία. Στον πύργο το πρωί της Δευτέρας, μια υπόθεση κατάσχεσης μηχανημάτων έργου εξελίχθηκε επεισοδιακά και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να ηρεμήσει ο ιδιοκτήτης που είδε τους δικαστικούς επιμελητές να του χτυπούν την πόρτα για να υλοποιήσουν σχετικές αποφάσεις. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος δεν άντεξε και αντέδρασε έντονα όταν έφτασε η ώρα να του κατασχέσουν δύο φορτηγά που είχε αγοράσει και είχε αποπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής, αλλά στην περίοδο της κάθετης πτώσης των χωματουργικών εργασιών δεν μπόρεσε να εξοφλήσει το χρέος του.
Τα μηχανήματα βρίσκονται στο σπίτι του άθικτα, αφού λόγω της αναδουλειάς δεν τα είχε χρησιμοποιήσει καθόλου. Τι να σου πω, έχω εδώ και 200 χιλιάρικα για το φορτηγό, χρωστά όλα 40 και ήρθανε τώρα να τα πάρουν. Και τους ζητάω να, και τους λέω να κάνουμε διακανονισμό και μου λένε όχι, θέλουμε 150. Γιατί ρε παιδιά θέλουν 150, αφού τόσο είναι τα υπόλοιπα. Όχι, θέλουμε 150. Τι άλλο να πω. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Καινούρια, όπως τα έφερα από τη Γερμανία, τα έφυγα πίσω στο σπίτι μου, δεν έχω ρίξει ούτε κουβαδιά. Και τους έχω εδώ και 200.000 και αυτοί να μου θέλουν να μου τα πάρουν για 40.000. Και λέει πως χρωστάω 150. Τίποτα δεν δεχόνται. Δεν δεχόνται τίποτα. Τίποτα. Να με κιώσουν θέλουν, τίποτα άλλο. Κύριε... Μου στείλανε οι τραπέζες, όλες οι τραπέζες, έχω χαρτιά και μου λέγανε μπράβο κύριε Θοδωρόπλε, ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σου. Και τώρα που δεν έχω δουλειά, πάνε να με πεθάνουνε. Και με πεθάνανε και τρώω κάθε μέρα τραχανάκια και χιλοπίτες. Η τράπεζα μας παράγαλα και κάθε μεσημέρι να πάρουμε αμάξια, να πάρουμε λεφτά, να πάρουμε έτσι. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Έλεος, έλεος, θα το βρουν από το Θεό. Έξω από το σπίτι του για αρκετή ώρα συμπολίτες παρακολουθούσαν σαστισμένοι τα τεκτενόμενα και αναρωτιόντουσαν σε μια λέλαπα δυσβάστακτων οικονομικών μέτρων κατά της κοινωνίας ποιος θα τα καταφέρει να επιβιώσει. Μάλιστα. Φωτιά στην τσέπη των καπνιστών θα βάλουν οι νέες τιμές των τσιγάρων και του καπνού. Στα φθηνά πακέτα η αύξηση θα φτάσει έως 20 λεπτά του ευρώ, ενώ στα ακριβά θα ξεπεράσει ακόμη και το 1 ευρώ. Φωτιά στην τσέπη των καπνιστών βάζει η κυβέρνηση με τις αυξήσεις στην τιμή του καπνού και στα τσιγάρα. Η αυξήση στα τσιγάρα που έχει πέσει από νωρίς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων φαίνεται πως κλείδωσε οριστικά. Βέβαια, η κυβέρνηση άφηνε να εννοηθεί πως εάν τα νούμερα έβγαιναν θα αποσύρονταν. Τα τελευταία μέτρα που ακούμε ότι θα πάρουν και αυξήσεις ποιοτικά στα τσιγάρα είναι μη μέτρα. Νομίζω η κατάσταση έχει πάει στο απροχώρητο, δεν σώζεται έτσι. Και θα έλεγα ότι οθεί τον κόσμο, οθεί τους πελάτες μας, στον παράνομο καπνό. Ακούγονται πολλά και από πελάτες μου και από διαφόρους άλλους που αγοράζουν καπνό με 10, 15, 20 ευρώ το κιλό. Και ουσιαστικά βλάπτουν και την υγεία τους μας. Οι δανειστές, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ζητήσει αύξηση στην τιμή των τσιγάρων, η οποία αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, αφού στα λεγόμενα φθηνά πακέτα θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά, ενώ στα πιο ακριβά η αύξηση μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 1 ευρώ. Και για τα καταστήματα μεγάλη ζημιά, γιατί θα χάσουν μεγάλο μέρος των πωλήσεων τους. Λένε αυξήσεις μέχρι και 1 ευρώ ακόμα σε ακριβά πακέτα. Ναι, ναι, ακούστηκε από 20 λεπτά μέχρι 1 ευρώ. Νομίζω θα είναι πλήγμα για τα καταστήματα γενικότερα. Έχει μειωθεί εσάς η δουλειά σας? Τα τελευταία 2 χρόνια θα έλεγα αισθητά στο κομμάτι αυτό των τσιγάρων. Η αύξηση στην τιμή των τσιγάρων αναμένεται να επιφέρει ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα για τους ιδιοκτήτες περιπτέρων και ψιλικατζίδων, τόσο στην κατανάλωση όσο και στα ποσοστά των κερδών τους, που ούτως ή άλλως είναι σχεδόν μηδαμινά. Επιτυχημένη τουριστική επιχείρηση, ναι, αλλά με τι σκορ στο TripAdvisor? Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί όλο ένα και περισσότερους επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό και αναζητούν τρόπους να επιτύχουν θετικές κριτικές στη γνωστή διαδικτυακή πλατφόρμα. Η σημασία της γνώμης του πελάτη, όπως αυτή αποτυπώνεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα του TripAdvisor, πρέπει να κατανοήσουν οι επιχειρηματίες του τουρισμού, όπως ξενοδόχοι, ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, εστιατόρες και άλλοι. Και αυτό γιατί αν μια επιχείρηση επιτύχει σημαντικό σκορ στο TripAdvisor, έχει σημαντικότατες πιθανότητες επίσης να αποκτήσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα στο διαδίκτυο και σε εκατομμύρια πιθανούς επισκέπτες. Αυτό ήταν το θέμα ημερίδας που διοργανώθηκε σε έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας, τη Ζάκυνθο, και είχε ως θέμα η ποιότητα των ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην εποχή του TripAdvisor. Έχουμε αρκετά προβλήματα ανά την Ελλάδα. Βλέπουμε επιχειρήσεις, μπορεί να είναι ξενοδοχειακές, μπορεί να είναι επιχειρήσεις εστίασης κλπ., να μην προσφέρουν στον πελάτη αυτό που προσδοκά ερχόμενος στη χώρα μας, επιλέγοντας τον τόπο μας για τις διακοπές του. Έχει λοιπόν σημασία να έχουμε έτσι μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το ποιες απαιτήσεις έχει ο επισκέπτης από τις διακοπές, από τις επιχειρήσεις που θα επιλέξει, και ο καθένας στη δουλειά του να δουλέψει συστηματικά ώστε να αναβαθμίζει την ποιότητα, να βελτιώνει αυτό που λέμε value for money, δηλαδή την αξία που χρεώνουμε στον επισκέπτη μας, όντως ο επισκέπτης να αντιλαμβάνεται ότι την εισπράττει, προκειμένου και καλές εισπράξεις να έχουμε και οι επισκέπτες να επιστρέφουν ικανοποιημένοι από τις διακοπές τους.
Ο κύριος Κούτουλας επισκέπτεται μονάδες ως άγνωστος επισκέπτης πελάτης και αξιολογεί την επιχείρηση, εντοπίζοντας στη συνέχεια στον ιδιοκτήτη του τα στοιχεία εκείνα στα οποία υπολείπεται. Πώς λοιπόν μια τουριστική επιχείρηση θα μπορέσει να επιτύχει υψηλά σκορ? Η απάντηση είναι μάλλον απλή. Να αποστασιοποιηθεί από την επιχείρηση ο επιχειρηματίας και να τη δει με τα μάτια του επισκέπτη. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να θυμίσουμε σήμερα στους επιχειρηματίες είναι να ξαναδούν την επιχείρησή τους από τη σκοπιά του πελάτη. Είναι κάτι το οποίο μέσα από τη ρουτίνα, μέσα από την πολύχρονη ενασχόληση με μια δουλειά το χάνουμε, στον χρόνο το χάνουμε και είναι χρήσιμο κάθε τόσο να αποστασιοποιούμαστε, να κάνουμε ένα ή δύο βήματα πίσω προκειμένου να ξαναδούμε τη δουλειά που κάνουμε από τη σκοπιά του πελάτη. Και ο κλάδος μας είναι ένας κλάδος που εξελίσσεται συνέχεια και δυναμικά. Αυτό σημαίνει πως αν θέλουμε να μείνουμε στην πρωτοπορία των εξελίξεων, πρέπει επίμονα και με συνέπεια να παρακολουθούμε τις εξελίξεις αυτές, να επιμορφωνόμαστε για να μπορούμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις και να μην τις ακολουθούμε. Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Επιτροπή Τουρισμού Ζακύνθου στο πλαίσιο διαρκούς ενημέρωσης και στήριξης των επιχειρηματιών του τουρισμού σε εποχές κρίσης όπως αυτή που διανύουμε. Αμέσως τώρα σύντομη ενημέρωση για τον καιρό. Ακολουθεί η εκπομπή Sport στο Ιόνιαν με τον Διονύση Μπινιόρη. Λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, η νεότερη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε και απόψε. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας.